Για θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά μαζί του. Καλησπέρα κύριε Γιαννόπουλε. Καλησπέρα κύριε Βούτσινα, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές, να είστε καλά. Και συγχαρητήρια κύριε Γιαννόπουλε για την ανάληψη της θέσης του Προέδρου στο Κελπνό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, πρακτικά λίγο τι σημαίνει το χώρο της υγείας, τον γνωρίζετε καλά και ως πρώην Υπουργός Υγείας. Κοιτάξτε, το Κελπνό είναι ο μεγαλύτερος εποπτευόμενος οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. Είναι ένας οργανισμός που τον ξέρω από τα παλιά, από τότε που ήμουν Υφυπουργός Υγείας, γιατί είχα την αρμοδιότητα τη συγκεκριμένη, η οποία είχε χωρηθεί από τους υπουργούς Κακλαμάνη Αβραμόπουλο. Και είναι ένας οργανισμός που έχει μεγάλο έτσι, επιχειρησιακό κομμάτι και είναι πάνω στο θέμα της δημόσιας υγείας. Όπως καταλαβαίνετε, τα προβλήματα της δημόσιας υγείας είναι πολυπίκυλα, πολυπαραγοντικά. Έχουν εμπλουτιστεί τώρα ιδιαίτερα με τα νέα δεδομένα και τα νέα επιδημιολογικά μοντέλα λόγω της αθρώας εισόδου στην πατρίδα μας διαφόρων άλλων ατόμων, μεταναστών από άλλες χώρες, όπου εκεί ενδημούν νοσήματα και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει και η θεραπεία αυτών, αλλά παράλληλα να οχυρωθεί και το αμυντικό έτσι, σύστημα του ελληνικού πληθυσμού. Είναι ο οργανισμός που έχει άμεση σχέση με όλα τα προβλήματα της υγείας, με τις έξεις του ΖΙΝ, με τα μολυσματικά νοσήματα, με το θέμα αιμοδοσίας και τόσα άλλα που πρέπει κανείς να τα προβάλλει και να έχει ενημέρωση πολύ καλή ο ελληνικός λαός. Πάντως είναι θέματα τα οποία πρέπει να τρέχουν και να τα παρακολουθείτε στενά, κύριε Γιαννόπουλε. Άλλωστε είπαμε, το γνωρίζετε, οι απαιτήσεις είναι υψηλές σε κάθε περίπτωση. Ναι, είναι γεγονός αυτό και αν θυμίστε και παλιότερα είχαμε κάνει μια μεγάλη έτσι, εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, ιδιαίτερα πάνω στα θέματα των σεξουαλικών μεταδεδομένων νοσημάτων. Είχε έρθει και στη Λαμία, στην πλατεία Διάκου συγκεκριμένα θυμάμαι, η κινητή μονάδα. Και είναι πάρα πολλές δράσεις που τέλος πάντων και η πατρίδα μας έχει μεγάλες έτσι, ανάγκες και προτεραιότητες. Μάλιστα. Λοιπόν, κάθε επιτυχία, Γιώργο, δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε κάτι περισσότερο. Θα καλή δύναμη. Θα καλή επιτυχία στο έργο καλή του. Δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Επιστρέφουμε εμείς τώρα, Γιώργο, λίγο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μιλάω έχει ανάψει κουβέντα. Ακριβώς και σε λίγο θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και πολύ την κυρία Σταμούλη πολύ σωστά. Για το θέμα αυτό. Πάμε λίγο να ακούσουμε το